Λένε πως το πάθημα γίνεται μάθημα. Σε μία όμως περιοχή που θρύνει σε θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2016, φαίνεται ότι ούτε αυτό έχει συμβεί. Η περσινή καταστροφή δεν μας έγινε μάθημα. Δυστυχώς, παρότι σου είχαμε ενημερώσει και πέρυσι και πρόπερσι, ο ποταμός ο Άρης δεν καθαρίστηκε. Και να ευχόμαστε να βοηθήσει ο Κύριος να μην βρέξει, γιατί πάλι θα τα πλημμυρίσουμε. Το σκηνικό μοιάζει να επαναλαμβάνεται με την κραυγή αγωνία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων να μην λαμβάνεται υπόψη από τους υπευθύνους. Παρότι γίνανε τρεις εργολαβίες, τρία διακοσάρια, ο ποταμός δεν καθαρίστηκε. Έχει καθαριστεί ένα μικρό τμήμα του ποταμού από τις εκβολές έως και τη γέφυρα έως τον δρόμο της Μεσίνης. Επίσης, στο ποταμό Άρη εκβάλλει και ο Ξερίλας, το μεγάλο ξεροπόταμος που ξεκινάει από την Πολιανή, κατεβαίνει, περνάει από τη Θουρία και εκβάλλει στην περιοχή του προχώματος, πέφτει και ο Ξερίλας. Δυστυχώς, να ευχόμαστε, το ξαναλέω, να μην έχουμε φαινόμενα ακραία. Η Λιγδού είναι ένας αποτραγητικός σάβλακας που ξεκινάει βόρεια του αεροδρομίου, περνάει παράλληλα του αεροδρομίου και εκβάλλει στο Πάμισκο. Ένα με από ό,τι ενημερώθηκα τώρα, έχει καθαριστεί ένα μικρό τμήμα του άβλακα αυτό. Δυστυχώς στη Μικρομάνη ακόμα δεν έχει καθαριστεί. Ένα σημείο είναι το νηπιαγωγείο που έξω το ποράβλιο πλημμυρίζει και περνά το νερό μέσα στην αίθουσα των παιδιών. Εκεί κινδυνεύουν και ζωές. Όπως και στο νηπιαγωγείο βέβαια. Διότι τα σπίτια είναι κάτω από την επιφάνεια του δρόμου και σε περίπτωση μεγάλης βροχής πλημμυρίζουν οι αυλές. Και μάλιστα έγιναν και με τις πρόσφατες κλήσεις, με τις πρόσφατες βροχές, έγιναν και κλήσεις προς την πολιτική προστασία, προς την πυροσβεστική. Και γι' αυτό το λόγο απαιτώ και ζητώ να γίνει άμεσα ένας προστατευτικός τείχος, είτε με σάπους με άμμο, είτε οτιδήποτε άλλο, να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον άμεσα που προβλέπεται κακοκαιρία. Και το τρίτο, βέβαια, που καταστρέφονται περιουσίες, είναι πλέον ο άξονας του εθνικού δρόμου. Του νέου εθνικού δρόμου όπου πλημμυρίζονται περιουσίες και καταστρέφονται. Τους το είπανε γραπτός, τους το είπαν προφορικός, το ανακοίνωσαν και δια του τύπου. Όμως, πολύ λίγα, σχεδόν τίποτα, δεν έχει γίνει όπως οι ίδιοι καταγγέλουν. Παρά το είχαμε επισημάνει εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μικρομάνης, επειδή ανήκει και το αεροδρόμιο στη Μικρομάνη, ανήκει, το έχουμε επισημάνει και γραπτός, και προφορικός και δια του τύπου. Ήδη αυτά που προανέφερα τα προβλήματα, ο Δήμος τα γνωρίζει εδώ και 2-2,5 χρόνια. Έχουν έρθει επανειλημμένες υπηρεσίες εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες, ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ με τις υπηρεσίες του πάντα, μιλάμε. Όλο υποσχέσεις και τίποτα άλλο πιο πέρα. Δηλαδή, το να επισκευάσουμε κάτι που κοστίζει μηδέν, δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε μια ζωή ή περισσότερες. Είναι κρίμα δηλαδή να είμαστε σε αυτή την εποχή και να λέμε τώρα ότι ξέρετε, πνίγεται το σπίτι μου. Οι καταγγελίες βροχή, η αγωνία. Κάτι παραπάνω από έκδηλη για τα όσα πρόκειται να συμβούν εάν δεν υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις. Υπάρχει θέμα σημαντικό στον κάμπο. Έχω επανειλημμένως εκεί υπάρχουν δύο κήτες του Παλίσου, η παλιά κήτη που είναι περίπου 800 μέτρα, η οποία δεν έχει καθαριστεί ποτέ από όταν που καταλήφθηκε. Εκείνη όμως η κήτη δέχεται όλα τα νερά από όλα τα χαντάκια, από όλα τα κανάλια, με αποτέλεσμα αυτή να γεμίζει και να πλημμυρίζει τα κτήματα. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι έτσι όπως είμαστε τώρα, προχτές, άλλα 10 λεπτά βροχής θα έβγαινε απ' έξω το ρέμα. Δηλαδή ήταν γύρω στους 30 πόντους στο δρόμο. Είναι οριακά το ρέμα των Αγίων Θεοδόρων. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Θα όμως θα πνιγεί το ρέμα των Αγίων Θεοδόρων σίγουρα με λίγη βροχή παραπάνω από την προχτεσινή που ήταν 10 λεπτά, δεν ήταν κάτι. Βέβαια στο Δήμο Καλαμάτας τόσο καιρό διαφημίζουν παρεμβάσεις. Το πρώτο δοκιμαστικό τεστ αντοχής απέτυχε. Από την άλλη, μιλούν για ρέματα και για καθαρισμούς. Από την άλλη μεριά, η τεχνική μας υπηρεσία, όπως και η ΔΕΙΑΚ, που θα σας μιλήσει ο διευθυντής της ΔΕΙΑΚ γι' αυτό, τον τελευταίο καιρό έχει προσπαθήσει με ιδία μέσα να καθαρίσει αρκετά ρέματα. Χωρίσαμε κατά κάποιο τρόπο τα ρέματα κατά σειρά επικινδυνότητας στην Καλαμάτα ή πιο έξω. Έχουν λοιπόν καθαριστεί αρκετά από αυτά. Θεωρώ ότι γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάπου μέσα σε όλα φταίει και το γεγονός ότι δεν έχουν οριοθετηθεί τα ρέματα. Όλοι φωνάζουν γιατί δεν καθαρίζουμε τα ρέματα. Τα περισσότερα ρέματα δεν είναι οριοθετημένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε
από οποιονδήποτε να μας κάνει μήνυση. Το σκηνικό για το φετινό χειμώνα τρομάζει, έτσι όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκε από τους ίδιους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Το ερώτημα πλέον παραμένει. Έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις και είναι αυτές ικανές να προστατεύσουν τους πολίτες?